Διαφαίνεται πως ο Στιούαρτ με τις πλάτες ποιον άλλων των Βρετανών επιχειρεί να περιλάβει στο υποετοιμασία ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών αναφορές περί απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχει όμως και αντίπαλο δέος, υπάρχει και αντίδραση από το Μενέντες. Θα μας τα αποκαλύψει τώρα όλα ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Δημήτρη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Πέτρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι 48 χρόνια δεν ξεχνάμε και όσο έστω και μία τουρκική αρβίλα παραμένει στο νησί, κανείς Έλληνας ή στην Κύπρο ή και σε κάθε γωνιά του πλανήτη δεν μπορεί να νιώθει ελεύθερος. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι μαγειρεύουν και μαγειρεύουν με σεφ τον κύριο Στιούαρτ. Υπάρχουν δυστυχώς πληροφορίες από διαρροές στην Ουάσιγκτον, διαρροή η οποία ουσιαστικά λέει ότι μέσα στο ψήφισμα γίνεται προσπάθεια να υπάρξει μία παράγραφος η οποία θα κάνει σαφή αναφορά στην περιθωριοποίηση, στην απομόνωση αν θέλετε της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κάτι το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει βούτυρο στο ψωμί στην ρητορική της Τουρκίας, ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει τις πιέσεις τις οποίες ούτως ή άλλως βάζει. Είναι μια διαρροή, υπάρχει έντονη αντίδραση από παράγοντες του ελληνικού λόμπι και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μενέντες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος, μάλιστα έχει ζητήσει από την μόνιμη αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη να την δει, ούτως ώστε να ζητήσει εξηγήσεις για αυτά τα οποία ακούγονται και αυτά τα οποία διαρρέουν. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, ίσως και αύριο ο κύριος Μενέντες να συναντήσει την μόνιμη αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει μεγάλη μάχη όπως έγινε και με τα F-16 και βέβαια αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, βρίσκεται στην Αμερικανική Πρωτεύουσα. Είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Μπαμ Μενέντες, μια συνάντηση στην οποία τέθηκαν σημαντικά θέματα όπως η διεύρυνση και εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος-Αμερικής και βεβαίως πάντα μαζί με την Κύπρο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος εξήρε τον ρόλο Μενέντες στις τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει και τον περιορισμό βεβαίως του θέματος των F-16, της πώλησης και αναβάθμισης των F-16. Έγινε βεβαίως και αναφορά στις παραβιάσεις, αναφορά στη ρητορική για αποστρατικοποίηση, στη ρητορική την επιθετική και τους χάρτες οι οποίοι παρουσιάζονται. Ενώ θα το παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια αυτό, Δημήτρη, μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πάντως, ο ρόλος του κυρίου Στιούαρτ είχε διαφανεί και τις προηγούμενες μέρες, όταν άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες σε σχέση με το ψήφισμα. Ο κύριος Στιούαρτ δεν ξεκαθάρισε τη βάση λύσης στο Κυπριακό. Χλιαρές αναφορές για τον τουρκικό επεκτατισμό στην περικλειστή Αμόχωστο και βεβαίως ο κύριος Στιούαρτ απέδωσε στην προεκλογική περίοδο την εκτίμησή του για μηδενικές προοπτικές επανέναρξης του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Έρχονται τώρα και αυτά που αποκαλύπτεις εσύ και να πως δένεται το παζλ και έχει ακριβώς πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιες θα είναι οι ενέργειες του κύριου Μενέντες και ποιο θα είναι το παρασκήνιο που όλοι ευχόμαστε να φέρει την ανατροπή στο λεκτικό του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών. Ήδη θα μου επιτρέψεις να πω, Πέτρα, ότι βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει Βρετανικός δάκτυλος, υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση στην Ουάσιγκτον. Έχουν γίνει ήδη οι πρώτες επαφές και τολμώ να πω ότι είναι καλές επαφές. Υπάρχουν καλές, αν θέλετε, καλές πρώτες ενδείξεις. Αύριο πιθανότατα να έχουμε νεότερα από την στάση του κυρίου Μενέντες, ο οποίος επίσης δείχνει να είναι σφόδρα ενοχλημένος από αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες παραπέμπουν σε ένα μαγείρεμα το οποίο έχει τη σφραγίδα βεβαίως Βρετανίας, του κυρίου Στιούαρτ, τον ρόλο του και βεβαίως την Τουρκία από πίσω. Άλιστα. Η Βρετανία που μας έρβηρε και την κυριαρχική ισότητα με περιτύλιγμα πολιτικής ισότητας. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φιλιππίδη. Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ. Στα ελληνοτουρκικά τώρα.